Γεια σας. Χαίρετε κύριε Μιχάλαρη, σε εσάς και στους ακροατές. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ασάφεια, αν το καταλαβαίνω σωστά, για το τι μπορείτε να πωλήσετε και τι δεν μπορείτε να πωλήσετε. Για εξηγήστε μας. Κατ' εμένα δεν υπάρχει ασάφεια, διότι ό,τι βενγκαλικά πωλούμε υπάρχει από τους προμηθευτές μας αδειοδότηση από το τμήμα μεταλλείων. Ναι. Επομένως, ό,τι βενγκαλικά πουλούνε θεωρούνται ότι είναι εμπορεύσιμα και δικαιούνται τα περίπτερα να τα πουλούν. Μάλιστα. Αυτό το οποίο χρήζει περαιτέρω προσοχή από όλους, αλλά όχι μόνο από τους ιδιοκτήτες περιπτέρων και από τους γονείς πιστεύω, είναι οι ηλικίες. Δηλαδή, πάνω σε κάθε βενγκαλικό αδειοδοτημένο αναγράφεται η ηλικία αυτού που θα το αγοράσει. Ναι. Επομένως, εκεί θέλει προσοχή. Η προσοχή πρέπει να είναι από τον περιπτεριούχο, για να δει αν... Και από τον περιπτεριούχο. Αν αυτός που αγοράζει είναι στην ηλικία που πρέπει. Δεν σας κρύβω ότι και γονείς λέει έναν παιδί, να πούμε, ξέρω εγώ, 8-9 χρονών, θα αγοράσω αστεράκια, που ναι, είναι έναν από το πιο διαδεδομένων και ανώδυνων, δεν εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους. Ναι. Και ο παπάς, η μαμά, του λέει εντάξει, αγόρασε. Αυτό το πράγμα, αν δεν το προσέξουν τα γονείς, ο περιπτεριούχος θα κάνει τη δουλειά του. Το πολύ πολύ δεν θα πουλήσει σε μη δικαιούχο, δηλαδή σε ανήλικο. Και όταν λέμε ανήλικο, ανάλογα με το τι γράφει πάνω το βενγκαλικό. Υπάρχουν περιπτώσεις, κύριε Ξυναρή, που έρχεται ένα παιδάκι με το γονιό και θέλει κάποιο πολύ προχωρημένο βενγκαλικό που είναι μόνο για ενήλικες και το παίρνει ο γονιός για να το δώσει στο παιδί έτσι απροκάλυπτα. Αυτά που πουλούμε στα περίπτερα, η ηλικία η οποία δικαιούται να αγοράζει κάποιος είναι 16 χρονών. Δεν πουλούμε βενγκαλικά για 18, 20, 25 και ούτω καθεξής. Αυτά που πουλούμε είναι βενγκαλικά είτε γενεθλίων, είτε βενγκαλικά όπου η ηλικία είναι τα 16 έτη. Ναι. Μάλιστα. Είναι η έλεγχη... για την αστυνομία, είστε στην αντίληψή μου τις τελευταίες μέρες, η αστυνομία προχώρησε ένα βήμα και έδωσε έναν κατάλογο με βενγκαλικά τα οποία δικαιούμαστε να πουλούμε. Αυτό είναι πολύ καλό. Εν πάση περιπτώσει, φυσικά, εμείς πάντα πουλούσαμε βενγκαλικά αδειοδοτημένα. Μάλιστα. Οι έλεγχοι που γίνονται, είναι σωστά που γίνονται οι έλεγχοι? Υπάρχουν συνεννοήσεις ανάμεσα στα τμήματα του κράτους για να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι? Κύριε Μιχαλάρε, δεν μπορεί να εξαιρούνται οι ελέγχοι των βενγκαλικών από τους υπόλοιπους όλους ελέγχους οι οποίοι γίνονται στο κράτος. Νομίζω ξέρουμε όλοι σε ποιο βαθμό γίνονται έλεγχοι. Αυτό οφείλεται σε πολλούς και διάφορους λόγους. Δηλαδή. Γιατί η αστυνομία λέει δεν έχω προσωπικό, οι ελέγχοι γίνονται κατά καιρούς. Μπορεί να μην πάνε σε όλους να ελέγξουν και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι για να κάνουν ελέγχους για διάφορα πράγματα, είτε υγειονομικούς είτε οποιουσδήποτε άλλους, αλλά εντάξει, τα αποτελέσματα είναι αυτά που έχουν. Τώρα, κάποιοι συνάδελφοί σας... Ναι, πείτε μου. Ναι. Πέστε μου. Κάποιοι συνάδελφοί σας περιπτεριούχοι ενδεχομένως λέω, να πουλάνε και κροτίδες, να πουλάνε και παράνομα βενγκαλικά, ίσως από τα κατεχόμενα, ίσως ακατάλληλα, ίσως μη ελεγμένα. Οι ποινές για αυτούς που παρανομούν ποιες είναι? Κύριε Μιχαλάρε, εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα μέλη μας, τα οποία αριθμούν πέραν των 250 περιπτέρων, που τουλάχιστον τα βλέπω πολύ τακτικά, μέχρι στιγμής δεν είδα σε κανένα περίπτερο που να πουλά παράνομα βενγκαλικά.
Δεν υπάρχει ούτε ένα περίπτερο από τα μέλη σας. Μπορεί κάποιοι να μην είναι μέλη σας. Ναι, μπορεί. Αυτό δεν μπορώ να το αφηγηθήσω. Ναι. Μπορεί κάποιοι που δεν είναι μέλη μας να θέλουν να πουλούν ξέρω εγώ, από τα κατεχόμενα ή από οπουδήποτε αλλού. Αυτό δεν μπορώ να το αφηγηθήσω. Ο νόμος όμως δεν πιάνει μόνο τα μέλη σας, τους πιάνει όλους. Οπότε τι πρέπει να γίνεται με αυτούς που παρανομούν. Αυτό που κάνει το κράτος, η αστυνομία, το πρώτο βήμα είναι η κατάσχεση των πεγκαλικών. Ναι. Οι ποινές αυτή τη στιγμή δεν τις ξέρω, δεν μπορώ να πω κάτι που δεν ξέρω, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη οι ποινές θα πρέπει να είναι ανάλογες με το αδίκημα, γιατί βλέπουμε δυστυχώς κάθε χρόνο να έχουμε σοβαρά ατυχήματα και ακροτηριασμούς αθώων ανθρώπων τις παραπάνω φορές. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ξενάρη. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλή καλά. Συνέχεια. Πολύ μεγάλη προσοχή καλή βεβαίως συνέχεια. Σε όσους πάνε να αγοράσουν βεγγαλικά από τα περίπτερα, να τηρούνται τουλάχιστον οι ηλικίες. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Νίκος Οκέτηρος.